Ιωάννη, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στη Ζαλγίρη. Θέλω να μας πεις τι έφταξε και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Κάναμε αρκετά λάθη. Νομίζω ότι δεχτήκαμε αρκετούς κρίσιμους πόντους. Η άμυνά μας νομίζω ήταν καλή. Δεχτήκαμε 74 πόντους. Πέραν σε μια ομάδα που είναι στη φοβερή φόρμα και σκοράζει αρκετά εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε πολλούς κρίσιμους πόντους και αυτό ήταν σημαντικό. Εμείς στην άλλη πλευρά χάσαμε μερικά σουτ που ξέρουμε ότι μπορούμε να τα βάλουμε, μερικά μεγάλα σουτ. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτς που βρέθηκε σε λεπτομέρεια, παλέψαμε και δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται να μείνουμε πολύ. Δεν ήρθε και συντηρητικός μου, είναι μια ήττα, τελειώνει ο πρώτος γύρος και συνεχίζει. Οι απουσίες δεν είναι χρησιμοποιείται ποτέ ως δικαιολογία, ωστόσο αναγκάζουν τον Ολυμπιακό σε ένα περιορισμένο rotation. Θεωρείς ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο έβγαλαν οι αντίπαλοι μεγαλύτερη ενέργεια στο παρκέ και εσείς αντιθέτως όσο περνούσε ο χρόνος τόσο κουραζόταν περισσότερο? Δηλαδή κάποια λάθη προερχόντουσαν από κούραση? Σίγουρα παίζανε με ψηλή ταχύτητα οι αντίπαλοι. Νιώθαμε και εμείς στο τέλος παίξανε πολύ καλό μπάσκετ. Σουτάρανε πολύ καλά, βάλανε μεγάλα σουτ. Δεν ξέρω αν ήταν διαφορά ενέργεια προσωπικά. Μέσα στο παιχνίδι, εγώ νιώθα μια χαρά. Συμπέχτη μου νιώθα μια χαρά. Νιώθαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω πως είπα, κρίθηκε σε λεπτομέρειες και χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Ένα μικρό απολογισμό του πρώτου γύρου, το 11-4, σίγουρα σε ικανοποιεί. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, ναι. Έχουμε παλέψει σκληρά, έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά. Είναι κάτι που δεν μας εκπλήσει γιατί η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτό που προέχει τώρα είναι η ομάδα να μείνει υγιής, να επανέλθουμε όλοι μαζί και να παίξουμε ακόμα καλύτερα στο δεύτερο γύρο.